τον πόνο των προσφύγων παίζει το παράνομο καθεστώς των κατεχομένων που δείχνει να προετοιμάζεται για την υλοποίηση ενός σχεδίου Β μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα. Η εφημερίδα Μιλιέτ γράφει σήμερα ότι η απόφαση του ψευδοκράτους για επιστροφή των Μαρονιτών είναι πρόβα για το άνοιγμα της κλειστής πόλης των Βαροσίων και ότι μάλιστα έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία για άνοιγμα μονομερώς της κλειστής πόλης. Σύμφωνα με τα όσα διαρρέει η ψευδοκυβέρνηση, οι Ελληνοκύπροι που ζούσαν στην πόλη πριν το 1974 θα μπορούν να επιστρέψουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι το άνοιγμα της πόλης συζητήθηκε και με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι τους είπαν ότι αν αυτό είναι ένα βήμα προς τη λύση, τότε θα το στηρίξουν. Στα κατεχόμενα συγκρίνουν αυτή την κίνηση με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων το 2003, σημειώνοντας ότι ο τότε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ντερβίς Έρογλου είχε ετοιμάσει σχέδιο για άνοιγμα της περίκλησης της πόλης, το οποίο ωστόσο εγκαταλείφθηκε λόγω της κρίσης στη Συρία. Ενήμερος φαίνεται να είναι και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τα κατεχόμενα. Η εξέλιξη αυτή προβληματίζει έντονα τους αμοχωστιανούς. Ο Δήμος της πόλης μέσω ανακοίνωσης ζητεί συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, καθώς επίσης και την επικεφαλής της UNFICIP στην Κύπρο, Ελίζαπεθ Σπέχαρ. Τις επόμενες ημέρες, ο Δήμαρχος της πόλης Αλέξης Γαλανός θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για να σχολιάσει τις εξελίξεις.